Γεια σας και καλώς ορίσατε σε μία ακόμη παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε το πρόγραμμα USB Disk Security. Όπως το λέει και το όνομα, είναι η προστασία και η ασφάλεια των USB δίσκων από μεταφορές από το φλασάκι στον υπολογιστή μας και αντίστροφα, όπως και σε άλλα USB drives ή εξωτερικούς δίσκους. Όπως βλέπουμε εδώ στο αρχικό μενού, έχουμε το Protection Status, μας δίνει την πρώτη επιλογή, το Safe Web Navigation, έναν γρήγορο τρόπο για να κάνουμε online αναζητήσεις και ασφαλή. Το Data Loss Prevention, από αυτό μας βοηθάει να κάνουμε prevent τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα από το να μας υποκλέψουν τα στοιχεία μας. Και το Start Update που μας κάνει ανανέωση από την παλαιά στην αρχική μας και πιο ανανεμένη έκδοση του προγράμματός μας. Στο USB Shield λοιπόν έχουμε ένα monitor το οποίο μας δείχνει σε πραγματικό χρόνο την προστασία του υπολογιστή από όλες τις απειλές οι οποίες μπορούν να προέλθουν από το USB Drive. Θα μας εμφανίσει εδώ αφού συνδέσουμε το USB Drive και κάνουμε scan. Επίσης έχουμε εδώ να τικάρουμε το κουτάκι το οποίο είναι ήδη τικαρισμένο τους ή άλλως για να κάνει αυτόματη διαγραφή των απειλών. Με το Safe Open λοιπόν μπορούμε να κάνουμε μια ασφαλή περιήγηση στο USB Drive που έχουμε για τα αρχεία μας. Πατώντας λοιπόν εδώ, αναζητούμε το USB Drive και κάνουμε μια αναζήτηση όπου εδώ κάνει αυτόματο μπλοκάρισμα των ιών για να δημιουργήσουν πρόβλημα στον υπολογιστή μας ή να εισέλθουν μέσα στο σύστημά μας. Οπότε λοιπόν είναι πολύ προτιμότερο να κάνουμε από εδώ, αφού έχουμε το πρόγραμμα αυτό, το άνοιγμα του USB Drive. Στο USB scan λοιπόν μπορούμε να κάνουμε scan το φλασάκι, πάντοτε scan αφού το εντοπίσουμε που θα έχει εμφανιστεί και στο υπολογιστή μας από το εικονίδιο εδώ. Ξεκινάει το σκανάρισμα όλων των αρχείων και φακέλων που περιέχει μέσα αυτό για να μας εμφανίσει αν είναι καθαρά ή όχι τα αρχεία. Στο Safe Sites έχουμε αυτό το που προαναφέραμε, το Safe Web Navigation. Μπορούμε να κάνουμε και check κάποιο site μέσω του URL scanner, πατώντας παράδειγμα URL check. Μας εμφανίζει την ημερομηνία που αναλύθηκε το site αυτό, ότι ανιχνεύτηκε και αναλύθηκε πρώτη φορά από το virus total, και μας εμφανίζει ότι το detection ratio είναι 0 στα 53, άρα το site αυτό είναι καθαρό. Στο data protection έχουμε το USB access control, μας προσφέρει πολύ υψηλή προστασία απέναντι στους ιούς και την υποκλοπή δεδομένων, δηλαδή μπορεί να κάνει prevent τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα τα οποία θέλουν να αντιγράψουν τα αρχεία μας από USB drives, κλειδώνει ουσιαστικά τα αρχεία αυτά, και το USB drive control το οποίο κάνει και αυτό κλείδωμα, εμποδίζει ουσιαστικά τα άτομα τα οποία προσπαθούν να συνδεθούν στο USB drive στον υπολογιστή και σταματάει τις απειλές from USB drives. Το System Tools μας προσφέρει τρία συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα. Μπορούμε να κάνουμε διαγραφή με το Disk Cleanup όλα τα μη απαραίτητα αρχεία και φακέλους και προγράμματα τα οποία περιείχαν ιούς από το Internet Directory. Το Repair System με το οποίο μπορούμε να κάνουμε repair το σύστημά μας και να επαναφέρουμε σε κάποιο σημείο νωρίτερα κάποιο φάκελο ή αρχείο από τους ιούς, το malware δηλαδή, και το auto start list, το οποίο αυτό το περιέχει το Windows, αλλά από εδώ με ένα κλικ μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα προγράμματα τα οποία ανοίγουν αυτόματα με την έναρξη του υπολογιστή μας και τυχόν τον καθυστερούν. Επιλέγουμε παράδειγμα ένα πρόγραμμα από αυτά, πατάμε disable, ok, και το πρόγραμμα αυτό δεν πρόκειται να ξαναεμφανιστεί στην αρχή του υπολογιστή όταν τον ανοίξουμε. Το quarantine μας εμφανίζει όλη τη λίστα με τους μη ασφαλείς φακέλους οι οποίοι έχουν διαγραφεί ουσιαστικά και έχουν μεταφερθεί στην καραντίνα και μας εμφανίζει εδώ αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο φάκελο restore για να κάνουμε κάποιον έλεγχο ή να κάνουμε ένα άδειασμα, όπως βλέπουμε εδώ, να κάνουμε οριστική διαγραφή όλων των αρχείων αυτών που έχω εντοπιστεί ότι δεν είναι ασφαλή. Είναι εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο είναι και δωρεάν και το συστήνω ανεπιφύλακτα για όσους ειδικά κάνουν μεταφορές με USB φλασάκια όπως και σκληρούς δίσκους. Σας ευχαριστώ, παρακολουθήστε ένα ακόμη βίντεο, μείνετε συντονισμένοι και για τις επόμενες παρουσιάσεις. Αν θέλετε αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και πείτε μας την άποψή σας, μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας!